Παράδειγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, συνέχεια από τις εκλογές, 35,1% έναντι 23% της Νέας Δημοκρατίας, μια διαφορά ανάμεσα στα κόμματα τα δύο, 12,1 μονάδες. Στην τρίτη θέση είναι το Ποτάμι με 6%, η Χρυσή Αυγή ακολουθεί με 5,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,4%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,7%, το ΠΑΣΟΚ 3,2%, 2,7% το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, 1,1 η Ανταρσία, 1% το κόμμα τελεία του κυρίου Γκλέτσου, 1,7 άλλες απαντήσεις, 1,5 Λευκό Άκυρο και πλέον 1 στους 10 δηλώνει ξανά ότι δεν έχει αποφασίσει. Ο ΓΑΠ. Ο ΓΑΠ είναι κάτω από 1% και γι' αυτό δεν είναι εδώ μέσα, Γιάννη. Α, είναι κάτω από την Ανταρσία και από το τελεία. Κάτω από 1% δεν ανοιχνεύεται στο 1% και γι' αυτό δεν αναφέρθηκε εδώ. Μάλιστα. Άρα έχουμε λοιπόν, ξαναλέμε, 35,1 ο ΣΥΡΙΖΑ από 36,5 στις 29 Απριλίου, 23 η Νέα Δημοκρατία από 22 στις 29 Απριλίου, δεν το λέω συνέχεια, 5,5 τα ίδια η Χρυσή Αυγή, 6 και 6, από 6,5 το Ποτάμι, 5,4 το Κουκουέ από 5,5, δεν έχουμε μεγάλες ανακατάξεις, μια μονάδα πέφτουν οι ΑΝΕΛ, η άλλη 0,8 πέφτει το ΠΑΣΟΚ και 0,9 έχει άνοδο ο κύριος Λεβέντης. Η τελεία είναι στο 1, Ανταρσία 1,1 και λοιπά. Και περίπου 10-12%. Βλέπετε, είναι χαμηλό ποσοστό το 10,1 για 1,5-12, γιατί είναι, είμαστε ακόμα κοντά στις εκλογές. Δηλαδή, έχουν ακόμα επιλογές οι άνθρωποι. Έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν ή τι ψήφισαν. Δεν έχουν περάσει σε ρευστότητα. Ήθελα να θυμίσω, ζήτησα Τάκη να μου φέρετε τον πίνακα με την τελευταία πρόθεση ψήφου δημοσκόπηση που κάναμε Παρασκευή πρώτων εκλογών. Πρέπει να σα πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά τα ποσοστά. Είναι εντυπωσιακό. Τότε είχαμε δώσει 33,4 το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι 35,1. 26 τη Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι 23. 5,1 τη Χρυσή Αυγή, 5,5. 5 το Ποτάμι, τώρα είναι 6. Μην τα πω όλα, είναι πάρα πολύ κοντά στο συσχετισμό της τελευταίας δημοσκόπησης που είχαμε Παρασκευή πρώτων εκλογών, 23 Ιανουαρίου δηλαδή. Το οποίο φαίνεται να δείχνει ότι παρά τις διεργασίες που γίνονται και που καταγράφηκαν σε αυτή τη δημοσκόπηση και τις είδαμε ως τώρα, το κομματικό σκηνικό, να το πω έτσι, ο κομματικός συσχετισμός φαίνεται ελαφρώς παγιωμένος στο εκλογικό ή στο ελαφρά προεκλογικό του επίπεδο. Ο κόσμος έχει άλλα σοβαρότερα θέματα να προβληματιστεί. Προφανώς. Και επίσης γιατί νομίζω ότι η συζήτηση που έχει γίνει στους τελευταίους 5 μήνες, αν διαψεύστε με όλη τη